Καλημέρα, συνάδελφοι. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα, συνάδελφοι. Να είστε καλά. Πολλά ερωτήματα. Έχεις ακούσει πολλά συζήτηση. Το τραγούδι του Καρά, χαλαρά, η ζωή είναι ωραία. Βέβαια. Τώρα το πάει ανάποδα. Σαλόνικα. Τώρα το πάει ανάποδα από Σαλόνικα ο Μητσοτάκης. Πάει στη Σαλόνικα να καταπολεμήσει τη χαλαρότητα. Πάει από Τήλο, Ρόδο, Σαλόνικα. Δεν ξέρεις το άλλο όμως. Οι 4 υπουργοί που αναλαμβάνουν περιοδίες στη Βόρεια Ελλάδα. Ποιοι είναι, θα μας πεις σήμερα. Λοιπόν, βεβαίως. Για πάμε να ξεκινήσουμε. Μάκης Βορίδης, ναι. Θανάσης Πλεύρης, ναι. Άδωνης Γεωργιάδης και Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όλο το κέντρο. Όλο το κέντρο. Μάλιστα, ωραία. Κυρανάκης, Γεωργιάδης, ναι. Βορίδης, Πλεύρης. 3 υπουργοί, υφυπουργός ο ένας. Πότε ξεκινάνε? Και ένας βουλευτής. Γιάννη? Από τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα και γιατί δεν συμβαίνει εκεί στη Βόρεια Ελλάδα, ρε Γιάννη? Εκεί υπάρχει έντονη κινητικότητα. Εκεί ανεβαίνει, δηλαδή ανεβαίνει. Τα ποσοστά του Βελόπουλου τα ξέρουμε και της νίκης. Υπάρχει όμως και ένας ακόμα πονοκέφαλος. Η Θεσσαλονική, η κυρία Λατινοπούλου. Η οποία παίρνει και αυτή ποσοστό. Όλοι αυτοί από πού θα πάρουν τώρα, ένας Θεός ξέρει. Στη Θεσσαλονίκη, η Λατινοπούλου λένε. Τώρα θα μας τα πει και εσύ. Τρίτο-τέταρτο κόμμα. Ότι έχει ένα ποσοστό της τάξης του 6%. Ναι, γι' αυτό 6% σας λέω. Στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Πώς τον λένε, ο Βελόπουλος. Πόσο παίρνει, καταγράφεται σε ορισμένες περιοχές δεύτερο κόμμα. Ναι, δε, πράγματι. Με πάνω από το Πασόκ. 16%. Πάνω από το Πασόκ και από το ΣΕΖΑ. Βέβαια, μένει να δούμε αν τελικά στην πορεία προς τις εκλογές, τα μικρότερα κόμματα θα πάρουν τα ποσοστά τα οποία καταγράφονται. Αλλά τώρα, βέβαια, ο κύριος Βελόπουλος θα αναγκαστεί να μιλήσει και για άλλα πράγματα. Ας πούμε, τον έβλεπα χθες, είχε ανεβάσει ένα TikTok κάπου δίνει μια ραδιοφωνική συνέντευξη. Ναι. Έχει συνεργασία με ένα ραδιόφωνο. Το Focus, νομίζω. Που έλεγε για τις σχέσεις του κυρίου Κασσελάκη με έναν εφοπλιστή. Και θα σου πω, και έλεγε το όνομα του εφοπλιστή. Και θα σου πω εγώ ποιες είναι οι σχέσεις σου με αυτόν και τι δουλειά κάναν τα καράβια σου. Μετά έβριζε το Λιάγκα που του λέει για τις κυραλιφές. Αυτό πουλάει όμως, Γιώργο. Μετά τα έβαλε με τον Άδωνη που πουλάει έναν γυλαίκα. Παλιά τα έβαζε και με σένα. Με σένα κόντεψε να αρπαχτεί εδώ πέρα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, αυτά πρόσεξε να δεις τώρα. Το θέμα είναι αν. Όσο ψηλώνεις όμως, θα πρέπει για αυτά να αρχίσεις να δίνεις και κάποιες εξηγήσεις. Ανάλογες του ποσοστού σου. Θα έχει όλο αυτό στον κόσμο και η συμμετοχή επίσης που βλέπουμε. Αυτό είναι τώρα το κλειδί που λένε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί θα πούμε για δημοσκοπήσεις, με ενημέρωσε η αρχισυντάκτρια. Πρώτον, ποιοι θα συμμετέχουν. Τα μηνύματα που έρχονται, θα σας τα πει ο κύριος Εδερμιώτης, που έρχονται στους δημοσκόπους από τους πολίτες για συμμετοχή είναι απογοητευτικά. Δηλαδή στο ερώτημα, έχετε διάθεση να συμμετέχετε σε ευρωεκλογές? Ήδη οι μισοί λένε όχι. 4 στους 10 λένε θα πάω να ψηφίσω. Ακριβώς. Τώρα. Ναι, είμαστε 2 μήνες πριν. Ακριβώς. Τότε που θα έχει 35 βαθμούς θα δούμε. Εκείνη την Κυριακή. Λοιπόν, να ξέρετε ότι οι δημοσκοπήσεις που κάνουν το Μαξίμου είναι λίγο καλύτερες από αυτές που βλέπουν τη δημοσιότητα, το φως δημοσιότητας. Ο Γκρίνμπεργκ, ο Αμερικανός σύμβουλος, δίνει ένα ποσοστό του εύρους από 31 έως 33-34%. Δηλαδή εκεί. Για τη Νέα Δημοκρατία. Ακριβώς. Ενώ εδώ 31 έως 34. Τώρα, είναι η δημοσκόπηση της ΣΑΛΚΟ. Αυτό θα είναι το εύρος. Για να τη δούμε αυτή τη δημοσκόπηση, παρακαλώ πολύ. Είναι τη ΣΑΛΚΟ. Ναι, εδώ. Και θέλουμε και το σχόλιο του Νίκου για αυτήν. Λοιπόν, εδώ δείχνει ένα εύρος διαφοράς 29 με 33. Σε όλες τις περιπτώσεις, δηλαδή κάτω από το ποσοστό του 2019. Το καλύτερο σενάριο είναι να πιάσει το 19. Ναι. Λέει εδώ η άλλη. Σε αυτή τη δημοσκόπηση. Βέβαια, είμαστε 2 μήνες πριν τις εκλογές και η συσπήρωση πάντα ευνοεί τα μεγαλύτερα κόμματα όσο περνάμε. Όσο περνάνε οι μέρες και πλησιάζουμε στις κάλπες. Που σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα και το ποσοστό της Νουδού θα ανέβει και το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ και το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ. Για το κουκουέ δεν αναφέρομαι γιατί είναι μπετόν αρμαίοι οι ψηφοφόροι και είναι ήδη εντυπωσιακό το ποσοστό και η αύξηση που παρουσιάζει. Για τον κύριο Βελόπουλο, είναι να αντέξουν τα μικρότερα κόμματα. Θα αντέξουν. Νίκο, τι λες? Θα είναι, Νίκο. Τώρα για τους Σπαρτιάτες, κοιτάξτε, υπάρχει ένα παρασκήνιο γιατί ακούγεται στην πιάτσα και θα σας το πω όπως ακούγεται ότι ο κύριος Κασιδιάρης, ο Ηλίας Κασιδιάρης τέλος πάντων, με όλο αυτό το μηχανισμό τον οποίο έχει που έβγαλε τους Σπαρτιάτες, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σπρώχνουν την κυρία Λατινοπούλου. Δεν σας τα έχω πει. Μα φαίνεται, παιδιά, από τα social media από κάτω. Δείτε τις αναρτήσεις κυρίας Λατινοπούλου. Ξέρουμε επίσης ότι η κυρία Λατινοπούλου, όταν έγινε η ιστορία με τον αποκλεισμό του κόμματος Κασιδιάρη τότε, του αυτού καθ' αυτού κόμματος Κασιδιάρη, ήταν από τους λίγους, μην σας πω και η μόνη, η οποία έβγαινε πολύ υπέρ του κυρίου Κασιδιάρη. Έτσι. Φυσικά εγγράφοντας υποθήκες για το μέλλον. Κάτι ήξερε, κάτι είχε στο νου της. Τώρα, για πες μας εδώ πέρα, καταρχήν να δούμε τα βασικά τα οποία έχουν να κάνουν και με τις δικές σου ιδιαίτερες αναλύσεις. Κασσελάκης. Για one man show, καθόλου άσχημα η εξέλιξη μετά το συνέδριο. Δεν του πάει άσχημα. Προσέξτε να σας πω κιόλας τι λένε και οι δημοσκόποι και μπορούμε να το συζητήσουμε. Ότι στοχεύει και έχει καταφέρει να ανοίξει διάβλο επικοινωνίας με ένα κοινό το οποίο χαρακτηρίζεται ας πούμε, απολύτικο, δηλαδή ένα κοινό το οποίο δεν παρακολουθεί πολύ στενά την πολιτική, ίσως δεν ενδιαφέρεται πολύ, ίσως δεν ήταν πολύ διατεθειμένο να πάει να ψηφίσει. Από την άλλη, απομακρύνεται από όλη αυτή τη διαδικασία ένα κοινό το οποίο είναι πιο νυφάλιο. Αυτός ο οποίος κορολάρει πριν κοιμηθεί στο TikTok και βλέπει τον Κασσελάκη την Κυριακή των εκλογών, θα σηκωθεί να πάει να ψηφίσει. Α, μπράβο, αυτό είναι για το μεγάλο στοίχημα του Κασσελάκη. Τώρα, επειδή αν δείτε και τα νούμερα. Δηλαδή, πάντως το έχει πάρει πολύ πάνω του. Θα σας πω. Ο πρόεδρος το έχει πάρει πάνω του. Ναι, 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 κανονικά. Και μάλιστα φανταστείτε ότι τώρα αύριο μεθαύριο και την Πέμπτη. Συγγνώμη, σήμερα, αύριο και την Πέμπτη, θα βρεθεί σε γειτονιές Αθήνας και σε περιοχές της Αθήνας του Λεκανοπεδίου, που γενικά είχε πάει σχετικά καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν φυσικά δεύτερος. Μιλάω για περιοχές όπως τη Νέα Ιωνία, το Περιστέρι και τη Νέα Σμύρνη. Περιοχές στις οποίες παραδοσιακά είναι και πιο λαϊκές περιοχές. Είναι και πολύ μεγάλη δήμη. Είναι ίσως η μεγαλύτερη δήμη στις εκλογικές. Το Περιστέρι είναι ο μεγαλύτερος στο Λεκανοπεδίο. Ναι, η Νέα Ιωνία έχει πολύ κόσμο. Οπότε θα πάει εκεί και θα παρουσιάζει και τους υποψηφίους των προκριματικών και την κυρία. Και έχουμε και τις προεκλογικές. Δηλαδή, αν χάσει ο ΣΥΡΙΖΑ με 15 μονάδες, δηλαδή αν το αποτέλεσμα είναι 30-15, θα είναι ευχαριστημένοι. Ναι, θα είναι ευχαριστημένοι. Εντυπωσιακό. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δηλώσει στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η εκπρόσωπος τύπου η κυρία Κεχαγιά, στόχος διαφαίνεται να είναι να πέσει η διαφορά κάτω από τις 15 μονάδες. Βέβαια, λένε ότι και 16. Ναι, αυτό θεωρούν ότι σχετικά έχει κλείσει, αλλά δεν το αφήνουν στην τύχη. Τίποτα δεν έχει κλείσει. Δεν το αφήνουν στην τύχη. Μέχρι να κλείσει η κάλπη. Αλλά και το νούμερο ενδιαφέρει, Νίκο. Ναι, και η διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, αν καταγραφεί μια διαφορά της τάξης, ας πούμε, 30-15, θεωρούν ότι μπαίνουν βάσεις έτσι ώστε να υπάρξει στις εθνικές εκλογές. Μετά από 5 χρόνια Μητσοτάκη θα είναι ικανοποιημένοι με 15%. Καλά. Τώρα σας μιλάω από και κούρευμα. Μα δεν λέω για σένα, προς Θεού, για το ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα θεωρούν βέβαια ότι εντάξει, και να πάει γύρω στο 16% δεν θα είναι και πολύ άσχημα.